Είναι η μεγαλύτερη έρευνα όλων των εποχών, από το βόρειο έως το νότιο ημισφαίριο. Η Αυστραλία είναι η 26η χώρα που λαμβάνει μέρος στη γιγαντιαία επιχείρηση για την ανέβρεση του εξαφανισμένου επί 10 ημέρες Boeing 777. We will do our duty to the families of the 230 people on that aircraft who are still absolutely devastated by their absence and who are still profoundly saddened by this as yet unfathomed mystery. Η Αυστραλία ηγείται πλέον των ερευνών στο νότιο Ινδικό ωκεανό. Παραπάνω από 10.000 χιλιόμετρα η ακτίνα των ερευνών. Δύο είναι οι πιθανότητες πορείας που κλειδώνουν. Προς το Καζακστάν και την Κεντρική Ασία, είτε προς τον Ινδικό ωκεανό. 7,5 ώρες ανεξέλεγκτης πτήσης στα 5.000 πόδια πάνω από το έδαφος. Δηλαδή εξαιρετικά χαμηλά. Είναι και ο λόγος που κανένα ραντάρ δεν εντόπισε απολύτως τίποτα την κρίσιμη στιγμή. The plane's not like it's a little matchbox car or something. It's gigantic, so it's like losing a building, isn't it? Γάλλοι ερευνητές έχουν ήδη καταφτάσει στη Μαλαισία για να συλλέξουν στοιχεία. Nous l'avions pas imaginé, je crois que personne n'avait imaginé qu'un pilote allait débrancher le transpondeur, le système ACARS, etc. Il est évident que avec un tel comportement, je crains qu'on ne puisse pas faire grand-chose. Τι συνέβη με τους αναμεταδότες? Το ένα από τα δύο συστήματα εντοπισμού νεκρώθηκε μυστηριωδώς. Ύστερα μεσολαβεί κενό 14 λεπτών. 12:41 a.m. March 8th. The plane took off as planned from Kuala Lumpur headed for Beijing. Shortly after takeoff, someone likely turned off the plane's communication system called ACARS. ACARS collects information on the performance of the plane and the pilot. It then sends the information via satellite to any authorized parties on the ground. Around 1:30 a.m., the transponder on Flight 370 was also disabled. The transponder sends out squawks to radar systems with the plane's flight number, height, speed, and direction. This is when Malaysian air traffic controllers say they lost contact between Malaysia and Vietnam. Νεκρώνεται και ο δεύτερος πομπός. Οι αρχές της Μαλαισίας αποκαλύπτουν πως οι τελευταίες λέξεις που ακούστηκαν ήταν αυτές του συγκυβερνήτη. Όλα καλά. Καλό βράδυ. Initial investigation indicated it was the co-pilot who basically spoke the last time it was recorded on tape. Do you have a recording of that? The recording is with air traffic control. And what have you found? Have you analyzed it for stress? That is part of our investigation. Okay. Εδώ βλέπουμε τον 53χρονο πιλότο του μοιραίου Boeing, Ζαχάρια Ματσάχ, να φωτογραφίζεται φορώντας μία μπλούζα που γράφει «Η δημοκρατία είναι νεκρή». Εικόνα που συνδέεται με τη σχέση του Σαχ με τον φυλακισμένο ηγέτη της αντιπολίτευσης, Ανβάρ Ιμπραήμ. Οι αρχές της Μαλαισίας έκαναν το σπίτι του φίλο και φτερό. Ο προσωμιωτής που είχε εγκαταστήσει εκεί κατασχέθηκε. Στο μικροσκόπιο και ο 29χρονος μηχανικός της πτήσης, εκείνος γνώριζε κάθε λεπτομέρεια του αεροσκάφους. Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν πως το FBI εξετάζει την πιθανότητα να έχει γίνει αεροπειρατεία και οι επιβάτες να κρατούνται όμοιροι. Ίσως το αεροσκάφος χρησιμοποιηθεί σαν πύραυλος κρούς για επίθεση αυτοκτονίας. Η Βρετανική Telegraph αναφέρει ότι σύμφωνα με κατάθεση πρώην μέλους της Αλ-Κάιντα, Σαχίδ Μουχαμάντ Μπαντάντ, 5 Μαλαισιάνοι τρομοκράτες σχεδίαζαν αεροπειρατεία με εισβολή στο φιλοτήριο φορώντας παπούτσι βόμβα. Το Υπουργείο της Μαλαισίας εξετάζει και το σενάριο αυτοκτονίας του 53χρονου πιλότου και πάλι λόγω πολιτικών πεπιθήσεων. Τώρα, κομβική κατηγορία.